βλέπετε τι μεταβάζουμε με θεούς και δαίμονες. Έχουμε τον Ασλανίδη, τον καινούριο, γιατί για Ασλανίδη μιλάμε. Ασλανίδη. Πώς ήταν υπουργός γενικής, πώς ήταν, τι υπουργείο ήταν τότε, της Χούντας. Γιατί ναι. Τώρα Χούντα έχουμε. Ναι, μιλάμε για Χούντα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα με τις, κομμουνιστική Χούντα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εχθρός του ποδοσφαίρου, είναι το απόλυτο τίποτα. Το απόλυτο τίποτα. Μισή το ποδόσφαιρο. Ναι, έχει. Πείτε μου τι έχει κάνει ο συγκεκριμένος για τον αθλητισμό. Το απόλυτο τίποτα. Πείτε μου τι έχει κάνει εσείς για τον αθλητισμό. Για πείτε μου. Το απόλυτο τίποτα, έτσι ακριβώς όπως το λέω. Είναι το απόλυτο μηδέν. Όπως είναι και αυτοί που το ανεβάζουν να τα κάνει αυτά. Για να μην λέμε για τα μέτρα, να μην λέμε για τα έμφυα, να μην λέμε για τίποτα. Και να λέμε που πάει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι εχθρός του ποδοσφαίρου, έχει έρθει για να το καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Τα έχει βάλει με μια ομοσπονδία που εμάς, να, έτσι όπως σας το λέω για την ομοσπονδία, για την κάθε ομοσπονδία, να. Έτσι, άμα δεν βάζει λεφτά στην ομάδα, γαμώ την ομοσπονδία. Ναι, τα έχει βάλει με μια ομοσπονδία η οποία από κανονισμούς είναι η πιο σοβαρή ομοσπονδία γενικώς, δηλαδή διέπεται από νόμους και κανόνες. Τη ΣΟΕΦΑ, τη ΦΥΦΑ. Ναι, η οποία, σε σχέση με άλλες ομοσπονδίες. Είναι η πιο αυστηρή και η πιο καθαρή. Και τι έχει γίνει τώρα, επειδή έχει την κονόμα εκεί πέρα, κάποια κονόμα έχει εκεί βέβαια. Ναι. Έχει ασχοληθεί ο υπουργός να διαλύσει το ποδόσφαιρο. Ο υφυπουργός, δεν είναι υπουργός. Ναι. Υφυπουργός είναι. Τέλος πάντων. Θέλει και τίτλο. Δρομάρα του. Άνεφε τσάντας, πώς το λέτε. Χαρτοφυλακίου. Α, μπράβο. Να διαλύσει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχει πάρει μια απόφαση για αναβολή. Έτσι. Αυτή η απόφαση εμάς, επειδή δεν ξέρουν και τι τους γίνεται, και καταρχήν αυτός είναι εχθρός του Ολυμπιακού, έτσι, λέει για την ΕΠΟ. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι εχθρός του Ολυμπιακού, σύμφωνα με το δασκάλεμα του Μελισανίδη, του Σαββίδη και του Αλαφούζου. Και είναι όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτός, για πείτε μου, τι έχει καταφέρει στο ποδόσφαιρο. Μόνο να τα απαξιώσει. Και το λέμε. Πήρε τώρα μια αναβολή. Να γίνονται επεισόδια σε άλλα γήπεδα και αντιμονείται ο Ολυμπιακός. Πήρε μια αναβολή. Ένα είναι αυτό. Πήρε μια αναβολή. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Ότι να τσακωθούν, λέει, οπαδοί. Ποιο οπαδοί. Αυτοί που είναι σπάνιοι. Ο Ολυμπιακός Τρίπολη παίζει. Άκη, πες. Ναι, βέβαια. Και τα έχουν οι Τριπολιτσότες. Θα μαλώσουμε εμείς με τις Τριπολιτσότες. Παίζει, ξέρω εγώ, Βέρεια Ηρακλής. Καταρχήν την πήρε την αναβολή επειδή τη τάχει με την ΕΠΟ και μόνο με, την, με αυτό το για λόγους δημοσίας τάξης, γιατί δεν του πέφτει λόγος πουθενά αλλού. Έβαλε, κρύφτηκε κάτω από τη φούστα της αστυνομίας και της ΔΕΑΒ. Έτσι. Και για λόγους δημοσίας τάξης λέει ναι, αναβάλλει ναι, επεισόδια. Ένα λεπτό. Αυτή η απόφαση εμάς, αμιγώς, σαν φιλάθλους του Ολυμπιακού και σαν ομάδα του Ολυμπιακού, όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, μας βολεύει. Έτσι ακριβώς όπως θα ακούτε, μας βολεύει. Όπως είπα και προηγουμένως, η ομάδα θέλει χρόνο. Δεν θα κοιτάξουμε όμως τι βολεύει εμάς, ρε μάγκες. Δηλαδή, ακόμα και να μας βολεύει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια σωστή απόφαση. Είναι εναντίον του ποδοσφαίρου. Απαξιώνει το προϊόν, ξεφτιλίζει το προϊόν. Και δεν είναι τόσο απλό. Η Νόβα λέει δεν θέλει να πληρώσει τις ομάδες τώρα. Τόσος κόσμος μπορεί να μείνει στον δρόμο. Πάνω από 30.000 κόσμος. Που κινούνται γύρω από το ποδόσφαιρο. Γύρω από αυτό το ποδόσφαιρο, ναι. Γύρω από, από το ποδόσφαιρο. Πολλές παράμετροι. Ξεφτιλίζεται η Ελλάδα, ξεφτιλίζεται και κυρίως το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το ξαναλέμε. Αν θα κοιτάγαμε τι μας βολεύει και τι δεν μας βολεύει, όπως κάνουν οι άλλοι, κατά το δοκούν, δεν πάμε μπροστά. Εμείς το βλέπουμε σφαιρικά. Το μαγαζί είναι ένα. Δεν γίνεται να είναι τέσσερα παραλιακά μαγαζιά, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και να είναι μπροστά του η θάλασσα και μόλις πάει ο ένας να φάει στο μαγαζί του αλλού να του λέει μην πας να φας εκεί γιατί βρωμάει η θάλασσα. Θα διαλύσει όλο. Έτσι, η θάλασσα βρωμάει για όλους αν είναι. Δεν βρωμάει μόνο για τον έναν. Και το λέω για τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Είναι ντροπή ρε αυτή η ξεφτύλα. Αυτό το να έρχεται ένας τυχάρπαστος, ένας φασιστάκος και να θέλει να διαλύσει το ποδόσφαιρο που τόσο αγαπάμε και είναι από τα πιο ευχάριστα δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή μας. Και ειδικά πολλούς, τώρα που... Για πολλούς. Και ειδικά δεν έχει τώρα κανένα... που δεν θα ξεσπάσουμε λόγω της κρίσης που και σε αυτή την κυβέρνηση οφείλεται παραπάνω από την πιο παλιά. Ναι, κάποιοι αυτή... θέλουν να πάνε να δουν και την ομάδα τους, παιδί μου. Να φύγουν από την ανεργία, από τα προβλήματά τους. Να ξεχαστούν με αυτό το πράγμα που δεν έχουν να φάνε. Αυτό είναι το πράγμα. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι, και αυτό πάλι αυτός ο φασίστας υφυπουργός με συνωμοσία μαζί με τους άλλους τρεις.
που δεν βάζουν λεφτά στις ομάδες τους και σε συνεργασία και με κάποιο καναλιό και δημοσιογράφων, έτσι μια χαρά. Να μην γίνει το ποδόσφαιρο επειδή να γίνουν επεισόδια. Ναι. Τίποτα. Ρε παιδιά, είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Και κάποιοι επειδή λένε για τον Κοντονή, εγώ δεν θα πω για τον Κοντονή, θα πω Τσίπρας. Δεν υπάρχει είτε Κοντονής είτε τίποτα. Τον έχει βάλει, τον έχει βάλει εκεί, χώρια της, σας λέω εγώ, χώρια της πουστιές που έχουν κάνει και τα μαγειρέματα που κάνουν με τον κάθε απατεώνα που έχει διατελέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και με αποφάσεις δικαστηρίων. Και με αποφάσεις δικαστηρίων. Όχι το είπα εγώ και το Άκης. Ναι, από την κοιλιά μας. Αποφάσεις δικαστηρίων. Αυτού είναι αλλάζοντας. Τα δρεμπόρια, τι άλλο σκατά έχουν κάνει. Η κυβέρνηση που τα χτύπαγε, τη διαπλοκή, το λαθρεμπόριο, ναι, τη φοροδιαφυγή, ναι, συνομιλεί και συναλλάσσεται με τους ίδιους τους εκπροσώπους αυτών των κακουργημάτων. Και πάει το ζώο στα πανηγύρια και ψάχνει να βρει από το σουβλατζί αν έκοψε ένα 20 απόδειξη. Και αν κάνω ένα δρέα πετρέλαια. Και κονομάτε δισεκατομμύρια εις βάρος του κράτους. Ο άλλος και του κάθε Έλληνα. 50 που δεν έχει πάρει σύνταξη. Ο άλλος 50 εκατομμύρια δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει. Να, από αυτό να θα μιλήσει ο Κοντονής. Ναι, αλλά και να μην μας πει κανείς κανένα μήνυμα περίεργο τι κάνουμε και για την κολοπροηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί και ο Σαμαράς ευθύνεται για αυτό που έχει γίνει με το Μελισσανίδη. Ο συνέτερός του. Ναι, ο συνέτερός. Α, μπράβο. Για να μην μας πει κανείς για μια κυβέρνηση. Γιατί εγώ δεν έχω πάει ποτέ να ψηφίσω από το 84. Μετά τις πρώτες εκλογές. Τέρμα οι εκλογές. Και θέλουν να πούνε αυτοί... Γιατί για την βρωμιά. Ο ένας καλεί τον άλλον. Και όλος ο λαός πεινάει. Και ήρθε τώρα ο Κοντονής να διαλύσει και το ποδόσφαιρο. Που πάει ο πιο φτωχός σε όλο τον πλανήτη. Αυτό το άθλημα είναι το πιο λαϊκό. Φτωχών. Ε? Ναι. Να το διαλύσει αυτό επειδή του λέει ο Μελισσανίδης. Δεν θέλει να το διαλύσει. Θέλει να μιλάμε. Με ένα σπάρο δυο τριγώνια η κουτοπώνη, βρε χαζούλη. Τι θέλει να κάνει. Θέλει να μιλάει ο κόσμος για το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα που δεν αρχίζει, να ξεχάσει τον έμφυα, να ξεχάσει όλα το φόρο των καυσίμων, όλη τη φορολέλαπα που είναι να πέσει τώρα μόλις μαζευτούμε από διακοπές όσοι έχουν πάει, έτσι. Ξεχάσει και να μιλάει για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, έτσι πράγμα. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Μόλις έρθετε και εκλογές θα δείτε πόσο εντάξει είμαστε. Έχουνε κάνει ρε μαγκές. Γι' αυτό ξέρουν ότι θα φύγουν εκεί. Ναι. Και ό,τι φάνε και ό,τι αρπάξει ο κόλλος τους είναι τώρα. Εντάξει. Ό,τι φάνε και ό,τι αρπάξει ο κόλλος τους. Θα τα αρπάξει ο κόλλος σας όμως, να το ξέρετε. Θα τα αρπάξει ο κόλλος σας. Για ποιο λόγο, για την αστυνομία, λέτε, βρήκατε αυτό που είπε και ο Άκης πριν, να πάμε σε διάτυπα. Να μην γίνει το πρωτάθλημα, δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Να, θα πούνε τώρα. Εδώ δεν τρέπονται που γυρνάνε στις παρελάσεις με τους άλλους μαζί με τα φτερά. Ναι, έμαθα ότι κάποιοι υπουργοί δεν πήγατε μέσα στο Facebook όπως πέρυσι και λέγατε εγώ είμαι στη Μύκο, εγώ είμαι Σαντορίνη. Δεν τα γράφετε φέτος. Είστε κρυμμένοι από τον λαό, ε. Κάθεσατε τι έχετε να πάθετε. Έχει να πέσει και εσύ, ειδικά οι υφυπουργέ της διάδυσης του αθλητισμού, που θες στην νεολαία να την πας στην Ομόνοια και στα που αλλού πουλάνε τα ναρκωτικά στο μενί που σκατά τα πουλάνε να πάνε να πάνε τα παιδιά εκεί πέρα θέλεις. Να μην πηγαίνει στον αθλητισμό. Όχι. Να μην πηγαίνει το 8χρονο παιδιά κάνει κολύμπη. Να πηγαίνει το 15χρονο να βάλει το ακόντιο. Όχι. Να πέσει μπάλα. Να βλέπει πού το... να πάνε ρε. Πού να πάνε. Τίποτα, στις παρελάσεις ρε. Να βάλουν και κανένα ροζ και να τρέχουμε στις παρελάσεις. Να φιλιόμαστε μεταξύ μας. Πάμε σε διάλειμμα.